για όλα τα υπόλοιπα. Καλημερίζω λοιπόν τον κύριο Νικόλα Χαραλάμπου, είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Υδροπλάνα Ελλάδος. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Διότι συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και περιμένουμε να έρθουν και να λύσουν τα χέρια. Θα μας πείτε εσείς σε ποιους ακριβώς τομείς μπορούν να βοηθήσουν τα υδροπλάνα. Όντως, είναι κάτι το οποίο αναμένεται εδώ και αρκετό καιρό. Προχθές μας παρουσιάσανε σαν το παλαιστή που θα βγει στο ring και περιμένουν και φωνάζουν και τώρα έρχεται και τώρα βγαίνει. Mm-hmm. Ελπίζουμε να βγει κάποιος βαρεών βαρών. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τα υδροπλάνα είναι κάτι το οποίο αναμένεται και έπρεπε να έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία κατεξοχήν πολυνησιακή χώρα όπου έπρεπε να δουλέψει το σύστημα του υδροπλάνου. Για ποιο λόγο δεν έχει δουλέψει τόσο καιρό? Δυστυχώς υπήρχε κάποια έλλειψη νομικού πλαισίου, όπου θα μπορούσε να δώσει στον επενδυτή ή στον κάθε ενδιαφερόμενο την ανάπτυξη του υδατοδρομίου με τη δραστηριότητα του υδροπλάνου που μπορεί να προσγειωθεί και να απογειωθεί ή μάλλον να προσνιωθεί και να απονιωθεί από λιμάνι σε λιμάνι. Μάλιστα, τώρα έχει καλυφθεί αυτό το νομικό κενό. Έχει καλυφθεί με ένα πάρα πολύ καλό νόμο, όπου πιστεύω είναι καλύτερος που υπάρχει τώρα στην Ευρώπη. Δηλαδή, άλλες χώρες έρχονται να ζητήσουν από εμάς πλέον την διαδικασία και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε κάτι αντίστοιχο στις δικές τους χώρες. Αυτό που όντως οφείλω να παραδεχτώ είναι ότι ο νόμος αυτός λύνει στην ουσία τα χέρια του επενδυτή, έχοντας ολοκληρώσει και τις διαδικασίες παραχώρησης χώρου, όπου αυτή ήταν στην ουσία και ο τελευταίος λόγος όπου δεν είχε προχωρήσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, για να μπορέσεις να επενδύσεις σε ένα χώρο, πρέπει πρώτα να σου παραχωρηθεί. Στα πλαίσια της ανάπτυξης των υδροπλάνων υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Οι προορισμοί, οι οποίοι είναι οι εξυπηρετούμενοι προορισμοί, οι οποίοι έχουν μία σύνδεση αεροπορική και ναυτιλιακή. Να. Οι υποεξυπηρετούμενοι, οι οποίοι έχουν μόνο ναυτιλιακή σύνδεση, όπου δεν είναι ακριβώς και καλύτερες συνθήκες μεταφοράς επιβατών, και οι μη εξυπηρετούμενοι προορισμοί, οι οποίοι είναι δύσκολο να προσεγγίσεις τον προορισμό. Μάλιστα. Θέλω σε αυτό το σημείο να πούμε, κύριε Χαραλάμπου, αφενός σε ποια νησιά θα δούμε να πραγματοποιούνται τα συγκεκριμένα δρομολόγια με υδροπλάνα, πού θα δημιουργηθούν δηλαδή υδατοδρόμια για να μπορούν να τα φιλοξενήσουν και τι ακριβώς θα εξυπηρετήσουν. Ο πρώτος στόχος, ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει μέχρι το 2016, έχουμε πέραν των 100 υδατοδρομίων στην Ελλάδα, δηλαδή σχεδόν σε όλα τα νησιά όπου βλέπουμε μια κινητικότητα, μια δυναμική, έχουμε στόχο να δώσουμε διασύνδεση από τη μία άκρη της Ελλάδος μέχρι την άλλη άκρη της Ελλάδος. Αυτό που θα εξυπηρετήσουν είναι πολλαπλές δραστηριότητες, όχι μόνο δηλαδή του τουριστικού επιβατικού κοινού, αλλά και μεταφορές επιβατών, και κάργο, δηλαδή και μεταφορές φορτίων, και μεταφορά ασθενών, όπου λόγω της πολυνησιακού χαρακτήρα έχουμε μία δυσκολία στη μεταφορά των ασθενών από τα νησιά προς τα κέντρα υγείας. Θα έχουμε επίσης το sightseeing, δηλαδή θα αναπτυχθεί και το κομμάτι του ειδικού τουρισμού, όπως είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, όπως είναι ο ιατρικός τουρισμός, όπως είναι ο γεωλογικός τουρισμός. Πρόσφατα μας είχαν ζητήσει να κάνουμε κάποιες εκδρομές πάνω από τα ηφαίστεια της Ελλάδος. Οπότε, καταλαβαίνετε, θα υπάρχει εξειδίκευση στον τουρισμό και θα έχει και μία δομή η οποία θα αλλάξει πλέον η δημογραφία του τουρισμού. Θα έρχεται το κρουαζιερόπλοιο και θα μπορεί να έχει επιλογή πλέον ο επιβάτης των 8 ωρών που σταθμεύει σε ένα τόπο, σε ένα λιμάνι. Πότε εκτιμάτε, κύριε Χαραλάμπους, ότι θα είναι έτοιμα τα υδροπλάνα, θα πραγματοποιούν όλες αυτές τις πτήσεις και άρα υπηρεσίες που μας παρουσιάσατε? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε αναστείλει αρκετές φορές την έναρξη των υδροπλάνων της δραστηριότητας. Όντως, σαν κάθε μικρό παιδί περνάει τις παιδικές ασθένειες, κάθε δραστηριότητα καινούργια, πιστεύουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει την διαδικασία, έχει μπει σε μια φόρμουλα όπου θα ολοκληρώσει την δραστηριότητα αυτή. Θεωρούμε ότι το καλοκαίρι το έχουμε χάσει. Ο χειμώνας δεν θα ήταν δόκιμος να ξεκινήσουμε δραστηριότητα. Άρα οπότε, πάμε από 15 και μετά. Οπότε πάμε Μάρτιο του 2015. Μάλιστα. Έτσι ώστε θα γίνουν οι πρώτες δοκιμαστικές, να μπούμε στην περίοδο του Πάσχα και μετά να πάρουμε όλη την καλοκαιρινή σεζόν του 2015. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαραλάμπους, που ήσασταν σήμερα κοντά μας.